Κύριε Μουτζούρη, ήρθαμε στην έδρα σας. Σας βρίσκουμε εδώ λοιπόν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και εκείνο που μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ο σεβασμός, η εκτίμηση και η υποταγή με την καλή έννοια όλων των ανθρώπων εδώ που εργάζονται στο Πανεπιστήμιο. Μας προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση, καλή εννοείται. Πώς το έχετε καταφέρει αυτό? Δεν είναι εύκολο πράγμα. Να διοικείς ένα πανεπιστήμιο, έμαθα από τη γραμματεία σας ότι είναι περισσότερα από 1.000 άτομα που εργάζονται στο διοικητικό τομέα, χώρια, τους φοιτητές, οι οποίοι είναι, φαντάζομαι, πολύ περισσότεροι, έτσι. Πώς το έχετε πετύχει αυτό? Καταρχήν να σας καλωσορίσω στο χώρο μου, γιατί συνήθως εσείς με φιλοξενείτε στη Μυτιλίνη, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Στο ερώτημά σας απαντήσω ότι παίζει ρόλο και η εμπειρία που έχω αποκτήσει ως πρίτανης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και πιθανόν κάποιες διοικητικές ικανότητες που διαθέτουμε. Αλλά πέραν αυτού, νομίζω το βασικό στοιχείο είναι ότι η δουλειά που κάνει κανείς, από αυτό εξαρτάται ο σεβασμός των άλλων. Δεν αποκτάται ο σεβασμός επειδή έχει τη θέση του πριτάνου ή του στρατηγού. Έχει σημασία αν παράγει αποτελέσματα, ο τρόπος που φέρεσαι και το διοικητικό, αν το επιτρέψετε, τσαγανό. Αυτά νομίζω τα διαθέτουμε. Ξέρω ότι όταν κατέχει κάποιος μια τέτοια θέση, όπως και να έχει, υπάρχουν οι αντιπαλότητες. Αυτοί που προσπαθούν να βάλουν τις τρικλοποδιές. Και δεν είδα κάτι τέτοιο. Όλοι μιλούν για τον Κώστα τον Μουτζούρη με τα καλύτερα λόγια. Όντως, δεν συναντήσαμε αυτό το κλίμα. Πιθανόν, όπως σας προείπα, λόγω των εμπειριών που έχω και από το Μετσόβιο, και το Μετσόβιο παντού προκαλεί ένα δέος και ένα σεβασμό, η διοίκηση του Μετσοβίου. Εδώ να σκεφτείτε ότι έχουμε κάπου 35.000 φοιτητές, ένα τεράστιο νούμερο. Το Μετσόβιο είναι μόνο 13.000, το οποίο σημαίνει ότι για να μπορεί κανείς να επιβληθεί σε όλο αυτόν τον κόσμο, και που είναι κόσμος ανεβασμένος, είναι καθηγητές, είναι φοιτητές που έχουν εισαχθεί με πανελλήνιες εξετάσεις και πολλά μόρια, απαιτεί κάτι να παράγεις. Άρα ας θεωρήσουμε ότι κάτι παράγεται εδώ. Την εμπειρία αυτή που έχετε θα σας ωφελήσει, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό, ώστε να κάνετε αυτό το άλμα που λέτε ανάπτυξης? Κοιτάξτε, αυτή θα είναι η επιδίωξή μας, αλλά αν κρίνω και από τα αποτελέσματα που είχαμε σε προηγούμενες διοικήσεις που ασκήσαμε, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα το επιτύχουμε και πολύ περισσότερο που θα έχουμε ως τεχνικό σύμβουλο το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για όλα τα τεχνικά θέματα. Έχουμε στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο όλες τις ειδικότητες καθηγητών και είμαι βέβαιος ότι θα σταθούν αρρωγοί όταν καλούνται να μας βοηθήσουν στο Βόρειο Αιγαίο και υπάρχουν πάρα πολλά θέματα, είτε αυτά λέγονται έργα συγκοινωνιών, είτε λέγονται διαχείριση υδατικών πόρων. Είμαι βέβαιος ότι θα τους έχουμε αρρωγούς και πιστεύω ότι θα επιτύχουμε. Μας έκανε εντύπωση προχθές στη σύνδεση που είχαμε στο Πλωμάρι ότι δύο άνθρωποι, μάλιστα ο ένας από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, να το πω σε αντίπαλο στρατόπεδο, πολιτικό χώρο εννοώ, μίλησαν με τα καλύτερα για εσάς. Δηλαδή εκφράσατε κάποιες απόψεις και μάλιστα καταγγελτικού περιεχομένου ότι πρέπει να έρθουν τώρα εδώ γιατί κινδυνεύουν ζωές. Και πρώτος ο κύριος Μουζάλας, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής, πρώην υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής, δεν δίστασε να πει, έχει δίκιο ο κύριος καθηγητής, πολύ σωστά τα λέει, αυτά πρέπει να γίνουν. Άμεση παρέμβαση σήμερα, διότι επικρέμεται ο κίνδυνος, είναι αποκολλημένη η βράχη και κινδυνεύει από στιγμή σε στιγμή να έχουμε καταπτώσεις χειρότερες. Εγώ θα συμφωνήσω με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου, αυτό πρέπει να γίνει. Κοιτάξτε, ήταν ένα θέμα καθαρά τεχνικό. Εγώ, ως πολιτικός μηχανικός, πεπειραμένος, κατάλαβα τι πρέπει να γίνει, το έθεσα και κυρίως έθεσα το θέμα του επείγοντος. Ότι πρέπει να γίνουν άμεσα μέτρα. Κατά συνέπεια, σε αυτά κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει. Τον ευχαριστώ τον Υπουργό, τον κύριο Μουζάλα, όπως και τον συνάδελφο μου, τον κύριο Παπαθεοδόρο, του βουλευτή του Κινάλ, με τον οποίο έχουμε υπάρξει σαν πριτάνη ανωτάτων ιδρυμάτων ταυτόχρονα. Κατά συνέπεια, τους αγαπώ και τους εκτιμώ και τους ευχαριστώ. Κύριε Συνάνη, κοιτάξτε, όλη αυτή η συσσωρευμένη εμπειρία που έχουμε αποκτήσει, είτε σε θέσεις δημόσιας διοικήσεως, είτε κυρίως στα πανεπιστήμια και στο Πολυτεχνείο, έχουμε τη διάθεση και τη βούληση και τη δυνατότητα να τη μεταφέρουμε στο Βόρειο Αιγαίο. Θέλουμε να επιτύχουμε πράγματα, θέλουμε να φύγουμε από τη μιζέρια του προτελευταίου, του ουραγού στην απορρόφηση κονδυλίων και θέλουμε να κάνουμε έργα για να αναπτυχθούν τα νησιά και το ΑΕΠ να αυξηθεί. Και η προσπάθεια μας αυτή θα είναι πέραν κομμάτων. Είμαστε ο μόνος υποψήφιος, ο οποίος είναι πέραν κομματικών εξαρτήσεων, χωρίς να απεμπολώ την ιδεολογική μου προσέγγιση και την ψήφο που βάζω στις εκλογές. Σας διαβεβαιώ ότι θα δουλέψουμε με όλους
την επόμενη μέρα των εκλογών θα μπουν στην άκρη οι όποιες διαφορές αναπτυχθούν στη διάρκεια της προεκλογικής καμπάνιας και θα ζητήσουμε τη βοήθεια από όλους, από όλους τους χώρους και από όλους που θα συμμετάσχουν στις εκλογές και πέραν αυτών. Είμαστε ενωτικοί, έχουμε μάθει να διοικούμε και έχουμε μάθει να διοικούμε ακούγοντας τους ανθρώπους και κάνοντας σύνθεση. Ένας πρίτανης Πολυτεχνείου Πανεπιστημίου έχει μάθει να ακούει όλους τους φοιτητές. Και όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν, θα λυθούν. Όχι, όχι, δια μαγείας, όχι. Θέλει χρόνο. Εδώ μέσα διοικείται τόσα πολλά άτομα και πόσους φοιτητές είπατε ότι... Κάπου περί τους 35.000. Οι σχέσεις μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων στα πανεπιστήμια έχουν αλλάξει τώρα. Οι σχέσεις είναι πιο οικίες. Τότε τα παιδιά τώρα που μίλαγα νωρίτερα είναι και παιδιά τα οποία σπουδάζουν μηχανική, ναι, και νιώθω οικία μαζί τους, γιατί δεν είναι αντικείμενα που τα γνωρίζω. Τα γνωρίζω και από το Πολυτεχνείο. Κατά συνέπεια, αλλά είναι και το στυλ μου να είμαι λίγο φιλικός και να ανοιχτός με τα παιδιά και έτσι έχουμε καλές επαφές. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα στο Βόρειο Αιγαίο ότι στις 3 Ιουνίου θα είμαστε νικητές και εκεί θα αφήσουμε πίσω κάθε διαφορά που μας χωρίζει και θα δουλέψουμε για το αγαπημένο μας Βόρειο Αιγαίο, όπου εμείς γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε και είναι οι παιδικοί μας φίλοι και οι συγγενείς μας.